Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδερφοί. Πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο για το βιβλίο της Αποκαλύψεως, του οποίου το κύρος είναι αναμφισβήτητο εφόσον έχει μπει μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι τυχαία τα βιβλία αυτά που έχουν μπει, αλλά έγιναν δια συνόδων και δια Αγίου Πνεύματος. Λέει λοιπόν ότι έστειλε το δούλο Ιωάννη και μαρτύρησε το λόγο αυτό που άκουσε, διότι ήταν μαρτυρία Ιησού Χριστού η Αποκάλυψη. Και να δούμε στην αρχή της Αποκαλύψης, λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Εμείς λέμε Αποκάλυψη Ιωάννου. Τι συμβαίνει όμως? Διότι ο καιρός είναι κοντά, μας λέει η Αποκάλυψη. Και θα εξηγήσουμε αυτό το κοντά, διότι ο θάνατος είναι και αυτός δευτέρα παρουσία, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αν πεθάνει ο άνθρωπος, μετά για αυτόν δεν υπάρχει γήινος χρόνος. Η εισαγωγή της Αποκαλύψεως διακρίνεται για τον επίσημο αυτό τόνο που μας παρουσιάζει, το χαρακτήρα αυτό, που υπενθυμίζει την επιγραφή προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμίζει την εισαγωγή του βιβλίου του Ισαΐα, του προφήτη, ο οποίος λέει εγώ, Ισαΐας, Υιός Αμός, επί βασιλείας Οζίου και Άχας και Εζεκίου, οι οποίοι βασίλεψαν στην Ιουδαία, προφήτευσα και έγραψα αυτά που μου είπε ο Κύριος. Επίσης, ο χαρακτήρας, επειδή ρωτούν πάρα πολύ για την Αποκάλυψη τελευταία και έχουμε ερωτήσεις να απαντήσουμε, προκαταβολικά να πούμε ότι είναι ένα προφητικό βιβλίο. Και εκεί η αυθεντία του βιβλίου και το κύρος του βεβαιώνεται και από όλους τους ερευνητές ότι είναι γραμμένο από τον Ιωάννη και μέσα από τη φωνή του Ιωάννη διακρίνεται η φωνή του Θεού, διότι ο Θεός μιλάει μέσα στην Αποκάλυψη και ακούει ο Ιωάννης. Μας δίνει δύο περιγραφές. Μία ότι είδε τον Χριστό μέσα στην Αποκάλυψη και μετά ότι τον πήρε κάποιος άγγελος και τον ανέβασε σε μια πόρτα, λέει, πάνω στον ουρανό. Να λοιπόν, που διαγράφεται και ποιος είναι ο συγγραφέας και από ποια ανάγκη έγινε αυτό και ποιοι μεσολάβησαν για να φτάσει μέχρι εμάς αυτό το προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα σας γράψω, λέει, και θα σας πω εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν εν τάχει. Τάχει, γρήγορα. Γνωστοποιείται ο συγγραφέας. Και για να πούμε και κάτι τώρα εδώ, η λέξη τάχει, έτσι όπως γράφει στα ελληνικά, είναι ακριβώς όπως η λέξη ταξί, μόνο που το χ είναι ύψιλον. Επειδή όμως στις ξένες γλώσσες δεν υπάρχει το ύψιλον, αντικαταστάθη από γιώτα. Και έτσι έχουμε ταξί, τάξη όπως το λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί, που είναι μια ελληνική, ελληνικότατη λέξη που σημαίνει ταχύ, όχημα. Και το επίδημα τάχει. Θα γίνουν λοιπόν όλα αυτά γρήγορα. Και είπαμε γιατί λέει γρήγορα, διότι όσο και να αργήσουν κατά το γήινο χρόνο, εντούτοις η ζωή του ανθρώπου δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια και μεγάλα χρονικά όρια. Κανείς μπορεί να περιμένει μόνο στο διάστημα της ζωής του. Μετά τον θάνατό του, όλα γίνονται αμέσως αστραπιαία, διότι ο άνθρωπος, ζώντας την αιωνιότητα, δεν αντιλαμβάνεται το γήινο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν η Αποκάλυψη έχει δύο τρόπους. Και ο Κύριος μίλησε και είπε ότι θα έρθω γρήγορα. Εννοούσε βέβαια ότι θα έρθει στον καθένα με το θάνατό του και θα δούμε τον Κύριο μετά το θάνατό μας στο φοβερό του κριτήριο. Και είναι φοβερό και τρομερό ο λόγος αυτός που είπε ότι θα κρίνω τους ανθρώπους και τους χωρίσω σε δύο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη περιοχή, στους δεξιά και τους αριστερά βρισκομένους από τον Χριστό. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι ο επιστήθιος
που τον βλέπουμε το φίλο του Χριστού να στο μυστικό δείπνο να πέφτει επάνω στο στήθος του Χριστού, όταν λέει ο Χριστός ότι κάποιος από εμάς εδώ πέρα θα προδώσει, ο Ιωάννης ζήτησε να μάθει ποιος είναι και ακούμπησε επάνω στο στήθος του Χριστού. Γι' αυτό και στην αγιογραφία, στο μυστικό δείπνο, βλέπουμε τον πιο νεαρό μαθητή, αγένιο αμούστακο ακόμη, να ακουμπάει επάνω στο Χριστό. Το βιβλίο λοιπόν της Αποκαλύψεως έχει το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Και από αυτό το λόγο, όπως λέει παρακάτω, κανείς δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Και όποιος προσθέσει και αφαιρέσει, θα αφαιρέσει ο Θεός από τη ζωή του, λέει. Όποιος προσθέσει και αφαιρέσει από το βιβλίο αυτό της Αποκαλύψεως, θα το αφαιρεθεί το όνομα από την βασιλεία, από το βιβλίο της ζωής. Βιβλίο της ζωής σημαίνει, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει βιβλίο της ζωής. Όποιος λοιπόν παραποιήσει το κείμενο αυτό και το κακοποιήσει, θα έχει να κάνει με το Θεό. Και πώς λοιπόν μπορούσε να γράψει ο Ιωάννης δικά του λόγια, αφού τη στιγμή που μας λέει ότι το κείμενο αυτό είναι θεόπνευστο? Η κεντρική δε ιδέα του βιβλίου είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι σχατολογικό βιβλίο, όπως λέγεται. Η Αγία Γραφή αρχίζει από τη Γένεση και τελειώνει στην Αποκάλυψη. Πώς έγινε ο κόσμος και πώς ξαναγίνεται ο κόσμος μετά τη Δευτέρα παρουσία υπό του Θεού. Και η ένδοξος βασιλεία του Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων, που την παρακολουθούμε εκεί βήμα προς βήμα. Εκεί αναδεικνύεται και ο προορισμός του βιβλίου. Γιατί λέει, εκείνους που αναγεγνώσουν το βιβλίο, το διαβάζουν δηλαδή, εκείνους που το ακούνε, ακροώνται, και εκείνοι που το κρατάνε, λέει, δηλαδή θα επικρατάω το βιβλίο, τηρώ τις εντολές. Αυτό θα επικρατώ τα λόγια του Θεού, δεν είναι ότι τα κρατάμε σε μια πιατέλα τα λόγια του Θεού, αλλά τα κρατάμε μέσα στην ψυχή μας, τα δεχόμαστε, τα σπαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε προς αυτά. Τα αποδεχόμεθα δηλαδή, αυτό θα πει τα κρατούμε. Λοιπόν, ο χρόνος πληρώσεως του περιεχομένου του βιβλίου είναι βραχής και σταδιακός, όπως θα δούμε, διότι κατά κύκλωση η Αποκάλυψη μας αποκαλύπτει. Έχουμε κάνει και άλλες πολλές εκπομπές εδώ, αγαπητοί φίλοι, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει όλες τις εκπομπές μας, πρέπει να πούμε ορισμένα εισαγωγικά λόγια. Όλες αυτές τις πληροφορίες για το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας τις έχει μέσα το ίδιο το βιβλίο. Και θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε την εισαγωγή σήμερα του ιερού αυτού κειμένου. Διότι το κείμενο αυτό, αγαπητοί φίλοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά. Και αν μας έλεγαν να ανατρέξουμε σε μεγάλους ερμηνευτές, το ίδιο το κείμενο όμως μας λέει πράγματα αποκαλυπτικά, ξεσκεπάζει δηλαδή καταστάσεις, διότι αποκάλυψης Ιησού Χριστού, αυτό σημαίνει θα σας αποκαλύψω ό,τι πρέπει να σας αποκαλύψω, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά που πρέπει. Και έτσι αρχίζει το θαυμάσιο αυτό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Θα μου πείτε, διαβάζετε στην Εκκλησία? Σωστά. Στους πρώτους όμως χρόνους διαβάζεται η Αποκάλυψη. Κατόπιν, για κάποιους λόγους συγχύσεως που δημιουργήσε μέσα στα πνεύματα των αόρων μάλιστα χριστιανών, όχι των σωστών χριστιανών, διότι οι μοιημένοι χριστιανοί μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία άνετα, δίχως να έχουν κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη βρίσκεται στο τέλος. Το βάλανε στο τέλος. Γιατί πρέπει κανείς να αφομοιώσει όλα τα προηγούμενα πράγματα που έχει το Ευαγγέλιο και εκ των υστέρων να έρθει και να μας πει για την Αποκάλυψη. Και αυτά είναι γεμάτα από στοιχεία προφητικά. Αλλά δεν είναι αυτά τα κατεξοχήν προφητικά. Είναι βιβλία ιστορικά, είναι μάλλον η διήγηση ιστορικού περιεχομένου, αλλά και προφητικού περιεχομένου. Βέβαια, περιέχει και στοιχεία διδασκαλίας, θα πει κανείς. Οπωσδήποτε, ναι. Και στοιχεία ανουθεσίας των πιστών, ασφαλώς, ναι. Διότι κατά τον Άγιο Ανδρέα Κεσαρίας, που είναι ένας από τους πολύ σπουδαίους ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, υπάρχει και Ανδρέας και Αρέθας, δύο οδηγοί
στην Αποκάλυψη και μας σημειώνει, μάλιστα μας υποδηλώνει το εξής, ότι η Αποκάλυψη είναι των κρυπτών μυστηρίων δήλωσης, είτε διαθείων οραμάτων, είτε καθήπαρ εκκλησίας ελάμψεως. Αποκάλυψη λοιπόν είναι η δήλωση κρυπτών μυστηρίων, μοιημένων των μοιημένων, που γίνεται με τον φωτισμό του ηγεμονικού, που σημαίνει το μυαλό, έτσι, είτε με θεία όνειρα, είτε με οράματα, όπως στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος δεν είναι κοιμόταν όταν, αλλά ήταν, λέει, ξύπνιος εν εξτάση. Τι θα πει εν εξτάση? Όταν σταματάει ο ανθρώπινος νους, έτσι, και παρατηρούμε με δέος αυτά που συμβαίνουν, λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια έκσταση. Είναι υποκλοπή, ας πούμε, του πνεύματος του ανθρώπου υπό του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι λένε ότι είναι αντικατάσταση. Δηλαδή, δεν έχει συνείδηση ο άνθρωπος ότι αυτά τα πράγματα τα λέει ο ίδιος, αλλά μια άλλη δύναμη εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο αυτόν, η ψυχή δηλαδή, δέχεται την Αποκάλυψη, διότι ακούει μια μυστική φωνή, ίσως φωνή, όπως λένε μερικοί, του Αγίου Πνεύματος, ίσως όμως και να μην ακούει φωνή, αλλά να οδηγείται το πνεύμα του και η γλώσσα του να μιλάει κατά κάποιο τρόπο υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Και ο Χριστός συστήνεται στην Αποκάλυψη για να ξέρει ο Ιωάννης με ποιον μιλάει. Έτσι. Είδατε στην περίπτωση της Παναγίας, είπε, είμαι ο Άγγελος Γαβριήλ. Στην περίπτωση του του πατέρα του προδρόμου, του Ζαχαρία, εμφανίστηκε άγγελος και του είπε, εγώ είμαι ο Τάδε, είμαι ο αρχάγγελος Τάδε, ο Γαβρίλη συγκεκριμένα. Επίσης και ο Δανίλη μας λέει ότι ήταν έναν άνδρα ο οποίος του συστήθηκε και του είπε ότι εγώ είμαι ο Γαβρίλ, ο οποίος σε στάλινε από το Θεό για να σου εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταλαβαίνει κανείς, ένας Άγιος, ένας προφήτης, πότε μιλάει το δικό του μυαλό και πότε μιλάει ο Λόγος του Θεού. Αποκάλυψης λοιπόν γενικά σημαίνει ότι ο Θεός μας αποκαλύπτει τον εαυτόν του στους ανθρώπους. Και αυτή η αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έμεση ή άμεση επέμβαση του Θεού στην ζωή των προφητών. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ο Θεός θέλει να ανακοινώσει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία θέλει στους ανθρώπους και βρίσκει ειδικούς ανθρώπους, έτσι, για να τα πει αυτά. Αγνούς ανθρώπους, αγίους ανθρώπους και εκείνους που ξέρει αυτός. Διότι ο Θεός θέλει να έχει επικοινωνία με τα πλάσματά του. Εμείς διακόπτουμε την επικοινωνία με την αμαρτία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτός λοιπόν είναι ο δότης του Θείου Λόγου, ο ίδιος ο Χριστός. Και επειδή εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού, διότι για μας ο Θεός είναι γνωστός, άγνωστος, έχουμε τις οξύμορες αυτές εκφράσεις, γι' αυτό και ήρθε ο Κύριος να μας αποκαλύψει τι θέλει ο Πατήρ. Και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης το ίδιο πάλι. Είναι κάποιες αποφατικές εκφράσεις στη θεολογία μας, που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουμε την ουσία διότι είμαστε κτιστοί άνθρωποι. Αλλά κάποτε θα φανερωθεί ο Θεός διαφορετικά στους εσωσμένους ανθρώπους, έτσι. Θα αποκαλύψει, όπως και στους αγγέλους, ένα άλλο μέρος της ουσίας του. Τώρα, προς το παρόν, βλέπουμε μόνο τις ενέργειες του Θεού. Εμέσως λοιπόν γνωρίζουμε, διότι εμείς δεν έχουμε αποκαλύψεις οι ίδιοι, δεν αξιώνονται όλοι οι άνθρωποι αποκαλύψεων του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός δεν φροντίζει για μας. Ασφαλώς και ο Θεός φροντίζει πάντοτε για μας, φροντίζει για τα παιδιά του, διότι να ξέρετε ότι ο Θεός μας αγαπάει πολύ περισσότερο από όσο μπορούμε, όχι να αγαπήσουμε εμείς, αυτό είναι γεγονός, αλλά να φανταστούμε τόσο μεγάλη αγάπη. Και το δείγμα, μας επιτρέπεται να το λέμε αυτό το συλλογισμό, αγαπητοί φίλοι, διότι το δείγμα είναι ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάστη για την απόδειξη αυτής της αγάπης την οποία έχουμε μπροστά μας, της αγάπης του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε πιο πολύ από οτιδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη αγάπη. Αυτή η αγάπη του Χριστού είναι υπερβαίνουσα
κάθε μυαλό, κάθε νου, κάθε σκέψη, κάθε φαντασία, κάθε ανθρώπινη αντίληψη. Και πολλές φορές, όπως έχουμε πει, λέμε εμείς, α, ο Θεός με εγκατέλειψε. Ίσα-ίσα, όταν βλέπουμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε, υπάρχει περίπτωση ο Θεός να είναι πολύ πιο κοντά μας εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή της προσπαθίας που κάνουμε κι εμείς, της αγωνίας που έχουμε, τη στιγμή της προσπαθίας, ο Θεός πραγματικά λυπάται τον άνθρωπο και έρχεται αρρωγός και βοηθός κοντά του. Κάποιος μοναχός, λέει, είχε μεγάλο πρόβλημα, ψυχικό πρόβλημα και παρακάλεσε τον Χριστό να έρθει να τον βοηθήσει. Και είδε ξαφνικά, όπως περπάταγε στην παραλία, λέει, ξυπόλυτος, δύο άλλα πατήματα ενός άλλου που τον συνόδευε. Και όταν ήρθε μετά σε δύσκολη θέση, αυτό που λέμε σκοτασμό ή απόγνωση μπορεί να το πούμε, από αυτά που συνέβαιναν μέσα στον ψυχικό του κόσμο, άγνωστος είναι και ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, μην νομίζουμε ότι οι ψυχίατροι και οι γιατροί γνωρίζουν επακριβώς τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, γιατί είναι μυστήριο και ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως είναι και ο Θεός μυστήριο. Είπε λοιπόν με μεγάλη φωνή, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, λέει. Δεν βλέπω πια τα πατήματά σου δίπλα μου. Και άκουσε μια φωνή που του είπε, δεν βλέπεις τα πατήματά μου δίπλα σου, διότι πια σε έχω πιάσει η αγκαλιά, σε κρατώ στα χέρια μου και βλέπεις μόνο τα δικά μου πατήματα. Τα δικά σου δεν βλέπεις. Μεταφορικό σημαίνει ότι ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ το πλάσμα του και δεν το εγκαταλείπει ποτέ στον αγώνα του, όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι και αισθανόμαστε αυτή την τη ζωφερά ψυχική κατάσταση της απογνώσεως και της εγκαταλείψεως. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να φτάνει κανείς σε απόγνωση, αγαπητοί φίλοι. Διότι η απόγνωση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο και είναι μεγάλη αμαρτία η απόγνωση, έτσι. Περιττό να πούμε για την αυτοκτονία ότι για αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Η ιστορία λοιπόν αποδεικνύει, όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Χριστός επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή της ανθρωπότητας, στα ανθρώπινα γεγονότα. Και πόσο λίγο υπολογίζουμε αυτή την επέμβαση του Θεού εμείς που λέμε, άλλαξε την ιστορία ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Ναπολέων άλλαξε την ιστορία της γης. Έχουμε τόσο αφέλεια να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πράγματα περισσότερο από τον Θεό. Δεν μπορεί ασφαλώς ο άνθρωπος να κάνει τέτοια πραγματάκια, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα «ον», αδύναμο. Είναι μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού ακριβώς ένα μικρό κουνούπι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ανθρωπομορφικά μιλάμε και κινούμεθα και φανταζόμαστε και βλέπουμε, γι' αυτό έτσι τα, όταν βλέπουμε έναν αχανέ σύμπαν, το οποίο δεν μπορεί να φτάσει ούτε το τηλεσκόπιο, ούτε το φως δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει εκείνο το σημείο, ούτε μια ακτίνα φωτός δεν μπορεί να έρθει από εκεί για να μπει μέσα στο μάτι του τηλεσκοπίου, του υπερσύγχρονου τηλεσκοπίου, δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε τις αποστάσεις και τις 300 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, λένε, 300 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 300 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο είναι από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. Α, 300.000 χιλιόμετρα, καλά. 300.000 χιλιόμετρα, χίλιες φορές από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη, διανύει το φως σε ένα δευτερόλεπτο. Σε ένα δευτερόλεπτο το φως πηγαίνει στη Αθήνα-Θεσσαλονίκη, χίλιες φορές. Σε ένα δευτερόλεπτο. Φανταστείτε, αν εμείς θέλουμε να, να πάμε εκεί πέρα 4 και 5 ώρες στη Θεσσαλονίκη, πόσο πιο γρήγορα τρέχει το φως από το πιο ταχύ όχημα που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος. Και από το αεροπλάνο. Είναι πολλές χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από το αεροπλάνο η ταχύτητα του φωτός. Αλλά πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Με χίλιους τρόπους. Γι' αυτό ποτέ δεν υπήρξε λαός άθεος μέσα στην ιστορία. Και πιο οι άγριες φυλές έχουν αποκαλύψει το Θεό μέσα στα σπλάχνα τους, στους ανθρώπους τους, διότι βλέπουμε ότι εκείνους που αγαπάνε και θαυμάζουν περισσότερο, εκείνους εμπιστεύονται για το τι ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους. Και είναι άγρυπνο το μάτι των άλλων επάνω στον προφήτη, διότι ο προφήτης φαίνεται ότι είναι ένας δυνατός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεπεράσει τα πάθη του και τις αδυναμίες του, και αυτό συμβαίνει διότι ο νους του ανθρώπου, ο ηγεμόν νους όπως μας λέει και η Αποκάλυψη, όχι μόνο με το νου του ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, συγγνώμη δεν γράφει ηγεμονικό νου η Αποκάλυψη, αλλά σε άλλα σημεία
Υπάρχει, οι πατέρες μιλάνε για τον ηγεμονικό νου. Αποκαλύπτεται λοιπόν ο Θεός μέσα στους ανθρώπους, μέσα στη ζωή τους, ακόμα και στους ημιάγριους και άγριους λαούς, αν υπάρχουν τέτοιοι. Διότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού πλασμένος. Έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις δηλαδή να αντιληφθεί το Θεό, έστω με το πενιχρό αυτό μυαλό που έχει. Τον αντιλαμβάνεται. Και είναι αμαρτία να είμαστε άθεοι, διότι η αθεία είναι βλασφημία κατά του Θεού. Και δεν συγχωρείται. Εάν δεν μετανοήσει ο άθεος, θα πάει οπωσδήποτε στην κόλαση μαζί με τον Σατανά. Και είναι φρικτό, φοβερό πράγμα αυτό που λέμε κόλαση. Αυτό που λέμε κόλαση είναι κάτι το ασύλληπτα φρικτό. Εδώ ένα εφιάλτη βλέπουμε στον ύπνο μας και αναταραζόμεθα πάρα πολύ. Αλλά πώς μπαίνει μέσα στην ιστορία ο Θεός? Α πούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα καράβι και μέσα του κινούνται άνθρωποι. Κατά τη βούληση του καθενός. Ξέρετε τι κάνει. Άλλος πίνει καφέ, άλλος θαυμάζει τη θάλασσα, άλλος βγάζει τα κιάλια του, άλλος δίνει σταυρόλεξο, άλλος παίζει κιθάρα, άλλος τρώει ένα σάντουιτς ή οτιδήποτε, άλλος πίνει μια μπύρα, ξέρω εγώ, ο καπετάνιος έχει τη δικιά του δουλειά κλπ. Άλλος μπορεί να περιφέρεται στο καράβι συνεχώς και να πηγαίνει από την πλήμη στην πλώρη κλπ. Δεν περιορίζεται λοιπόν κανένας να κινηθεί μες στο καράβι, στους χώρους που επιτρέπεται, αλλά να ξέρουμε ότι το καράβι κατευθύνεται προς ένα ορισμένο σημείο, μια κατευθυνόμενη διεύθυνση, μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτό δεν μας επηρεάζει τη βούληση, διότι και εμείς πήγαμε στο καράβι για να πάμε σε αυτόν τον προορισμό. Έτσι ακριβώς είναι και το καράβι της Εκκλησίας. Έτσι ακριβώς είναι και η ίδια η ζωή μας. Ίδιος ο πλανήτης. Ίδια η κατεύθυνση που δίνει ο Θεός. Εμείς είμαστε ελεύθεροι σε όλη αυτή τη ζωή να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Δεν είμαστε ελεύθεροι όμως να αλλάξουμε το ρουν της ιστορίας, τον οποίο τιμονιέρης είναι πάντοτε ο Θεός. Γι' αυτό να έχουμε πάντα θάρρος και να μην λέμε ότι θα μας κάνουν εμάς χριστιανούς εκείνο και το άλλο και το άλλο. Υπάρχει ο Θεός ο οποίος μας προφυλάει και είναι προδιαγεγραμμένα στην Αποκάλυψη τι θα συμβεί στον κόσμο. Γι' αυτό καμιά φορά ακούμε αυτούς τους δοκισίσιφους μελλοντολόγους που λένε ότι θα πάμε στα άστρα, θα κλωνοποιηθούν οι άνθρωποι, λέει, ρίκανε το σεντόνα, λέει, και θα κάνουν ένα κλονισμό του Χριστού. Κλωνοποίηση του Χριστού. Κάτι πράγματα φοβερά, δηλαδή, ασύλληπτα. Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ξέρουν τίποτα περί Αποκαλύψεως. Δεν έχουν διαβάσει ποτέ αυτό το βιβλίο. Δεν έχουν πιστέψει ποτέ το μέλλον του ανθρώπου όπως αναφέρεται μέσα στην Αποκάλυψη. Είναι ασύλληπτο λοιπόν, απίστευτα μεγάλο και φοβερό το μυστήριο και ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται δέος μπροστά στο Θεό, μπροστά στην αγάπη του, μπροστά στην επέμβασή του, μπροστά σε ό,τι ο Θεός κάνει για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, στην Αποκάλυψη υπάρχει η προσωπική ιστορία του κάθε ενός από εμάς. Διότι και εμείς είμαστε μέρος της ιστορίας. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα μέρος της ιστορίας του κόσμου. Έχουμε ακούσει λοιπόν ανθρώπους να διηγούνται, αλλά και εσείς θα μπορούσατε να μου πείτε πώς μπήκε ο Θεός στη ζωή σας. Δεν είναι αυτό μια προσωπική έτσι επέμβαση του Θεού? Και αν αναλογιστεί ο καθένας που ακούμε τώρα στην εκπομπή, δεν μπορεί να σκεφτεί πόσες φορές ο Θεός μπήκε μέσα στη ζωή του την ατομική και δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό, διότι έστω και αν έχει διαβάσει μια σελίδα του Ευαγγελίου, από εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αρχίζει να σκέφτεται και να καταλαβαίνει, να δέχεται ή να απορρίπτει. Τα πάντα λοιπόν κατευθύνει ο Θεός και αυτό που λέμε τύχη και ημαρμένη είναι λόγια κούφια των ποιητών και των προχριστιανών φιλοσόφων, οι οποίοι νομίζουν ότι τα πράγματα συμβαίνουν έτσι τυχαία. Δεν υπάρχει τυχαίο. Τυχαίο είναι εκείνο που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς. Για το Θεό όμως όλα είναι βαλμένα στη θέση τους με τέτοιο τρόπο, ακριβώς όπως ένα puzzle θα δώσει την τελική εικόνα του σχεδίου. Θα βάλει τα πετραδάκια ο Θεός στο τέλος σε τέτοια σημεία όπου δεν φαντάζεται ο άνθρωπος τι θα δει μετά. Και αυτό
είναι η υπερφυσική θεία αποκάλυψη, διότι η υπερφυσική θεία αποκάλυψη διακρίνεται σε εξωτερική θεία αποκάλυψη και εσωτερική θεία αποκάλυψη. Και η εξωτερική αποτελεί τη φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η εξωτερική αποκάλυψη του Θεού, αλλά υπάρχει και η εσωτερική αποκάλυψη στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και αυτή είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Κανένας δεν μπορεί να πει από εκείνη τη στιγμή άρχισα να γίνομαι χριστιανός, διότι δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ την επέμβαση του Θεού μες στη ζωή του, παρά μόνο σε ορισμένες στιγμές της ζωής του μπορεί να καταλάβει και να πει αυτό μου το έκανε ο Θεός. Είδατε που λένε και κλαίνε μερικοί. Ήμουν άρρωστος και έγινε αυτό και είδα εκείνο. Δεν ήταν όμως η μόνη επέμβαση του Θεού στη ζωή του, αλλά εκείνη τη στιγμή έγινε αντιληπτή απλώς η επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Είμαστε υπό την αιγίδα, θα λέγαμε, του Θεού και υπό τη σκέπη. Γι' αυτό υπάρχει η έννοια της θείας προνοίας. Θα πει θεία πρόνοια, ε. Και τώρα μένει σε εμάς η εσωτερική αποκάλυψη. Διότι η εξωτερική αποκάλυψη, είπαμε, έγινε με τον Χριστό. Ήρθε ο Χριστός, τελείωσε το έργο του. Στο Σταυρό είπε τετέλεστε, ετελείωσα πατέρα. Πριν κλείνει την κεφαλή και πεθάνει, ο Κύριος είπε τη λέξη τετέλεστε. Αυτή η λέξη είναι λέξη κλειδί. Διότι εκεί ακριβώς τη στιγμή εκείνη τελειώνει η εξωτερική αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Αλλά τι λέει, κανένας δεν μπορεί να πει τον Χριστό Ιησού παρά μόνο αν τον φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο. Όπως φώτισε τον Πέτρο και είπε ότι εσύ είσαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού. Και όποιος έρχεται στο Θεό, δεν μπορεί να έρθει κανένας στον Υιό αν δεν τον φωτίσει ο Πατέρας. Μας λέει ο Ιωάννης, δεν θυμάσαι ποιο σημείο του Ευαγγελίου του. Δεν μπορούμε να πάμε λοιπόν κοντά στον Χριστό αν μας ελκύσει ο ίδιος ο Πατέρας. Αλλά πώς θα μας ελκύσει ο Πατήρ? Αυτό είναι το αόρατο, το μυστήριο του ανθρώπου. Πότε μας φωτίζει ο Θεός, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε κατά απόλυτο τρόπο. Σε μεγάλο βαθμό μπορούν οι προφήτες και οι Άγιοι, διότι ξέρουν το δικό τους θέλημα και το θέλημα του Θεού. Και ξέρουν πότε μιλάει ο Θεός μέσα τους και πότε μιλάει ο άνθρωπος. Και έλεγαν πολλές φορές ο Πατήρ Πορφύριος, ότι παιδιά μου έρχονται εδώ και με ρωτάνε, λέει, εγώ πάτερ να πούμε από πού κατάγομαι ή ποιο είναι το όνομά μου. Αν λέει εγώ εκείνη την ώρα θελήσω να κάνω τον προφήτη και να πενευτώ έτσι ότι το ξέρω, λέει, λέω λάθος. Όταν μου το δώσει ο Θεός, λέει, όταν εγώ καθίσω μια απόσταση από την υπερηφάνεια αυτή και πω, εγώ παιδί μου που με τον λογισμό μου, ένας άνθρωπος είμαι και εγώ, πού να ξέρω εσύ πώς λέγεσαι και τι κάνεις και τι αυτό. Εκεί την ώρα επεμβαίνει, λέει ο Θεός, και του το δίνει. Διότι είδε την ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Εκεί την ώρα που ο άνθρωπος παραδίδεται, επεμβαίνει ο Θεός. Ή αλλιώτικα να το πούμε, εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος εξαντλεί τις δικές του δυνατότητες, επεμβαίνει ο Θεός. Έχει μια αρρώστια μακριά από μας, αλλά συμβαίνουν και σου λένε ότι πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση. Λες όχι, δεν την κάνω την εγχείρηση, θα με σώσει ο Θεός δίχως την εγχείρηση. Ο Θεός όμως θέλει να εξαντλήσει τα ανθρώπινα για να επέμβει. Θα σε σώσει όταν αποφασίσεις να πας να κάνεις την εγχείρηση. Θα πρέπει κάτι να προσφέρεις κι εσύ. Είδατε εκεί με τον Θωμά, συγγνώμη, με τον Λάζαρο. Τι είπε? Λάζαρε, δεν βρω έξω. Βγήκε ο Λάζαρος. Τι είπε στους άλλους? Στην αρχή τους είπε σηκώσετε την πλάκα. Μπορούσαν τρεις άνδρες να σηκώσουν την ταφόπετρα του Λαζάρου. Μετά διέταξε τον Λάζαρο να βγει έξω. Μπορούσε άνθρωπος να διατάξει τον Λάζαρο να βγει έξω 4 μέρες σε αποσύνθεση έπρεπε να είναι κανονικά, έτσι δεν είναι? Μετά από 4-24 ώρα ο άνθρωπος αποσυντίθεται. Όπως ένα κομμάτι κρέας, αν πεταχτεί κάπου και δεν μπει στο ψυγείο, είναι επικίνδυνο μετά από 4 μέρες. Δεν το τρώει κανένας. Μυρίζει. Και είπε η αδερφή του, όζι, λέει. Όζι, που σημαίνει βρωμάει, το πούμε έτσι με μια πιο απλή έκφραση. Αλλά μετά τι λέει? Λύσατε του τα χέρια. Όταν βγήκε ο Λάζαρος, δεν είπε ο Χριστός να φύγουν από πάνω του τα δεσμά αυτά, τα φασκιώματα που είχαν τότε στην εποχή εκείνη που ενταφιάζανε. Και ο ενταφιασμός είναι μέσα από το Ευαγγέλιο, και αυτοί που λένε ότι να κάψουμε τα σώματα είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
δεν επιτρέπεται να καεί το ανθρώπινο σώμα σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Βέβαια, όποιος θέλει να καεί, δεν το απαγορεύει κανένας να πάει και να καεί. Αλλά η Εκκλησία να αποδεχτεί τη διάσταση των νεκρών, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό και σοβαρό πράγμα να το συζητάει κανείς αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι ό,τι ο Θεός κάνει, δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Και αντιστρόφως, ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, δεν το κάνει ο Θεός. Δεν ανέχεται την τεμπελιά ο Θεός. Θυμόσαστε και την άλλη φορά εκεί στις 5.000 στην έρημο. Τους λέει, πάρτε τώρα τα κοφίνια αυτά στην πλάτη σας. Που ήταν με τα ψωμιά, τα κοφίνια με τα ψωμιά. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να κάνει συνεργασία με τον Θεό. Και όταν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Δίχως το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ή μάλλον και αυτά που θα κάνουμε, αν μπορέσουμε να κάνουμε, θα είναι άσχημα έργα. Δι' αυτής λοιπόν της εσωτερικής αποκαλύψεως που κάνει ο Θεός σε μας, καλούμεθα και εμείς τώρα, με τη δική μας δύναμη, να αναλύσουμε και εμείς, διότι εάν δεν έχουμε το θείο φωτισμό, ούτε μία προσευχή απλή της Εκκλησίας δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Και η Αποκάλυψη δεν είναι βιολογικό, έτσι, δεν είναι κάτι το, συγγνώμη, μια επιστημονική ξερή γνώση. Με το Πνεύμα του Θεού κατανοούμε τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας φιλόλογος άπιστος, Γερμανός, ξέρω εγώ, Γάλλος, ό,τι θα είναι, να πάρει την Αποκάλυψη και να την αναλύσει. Οι πατέρες με το φωτισμό του Θεού και εμείς με το λίγο φωτισμό που έχουμε αντιλαμβανόμαστε των πατέρων την Αποκάλυψη, την ερμηνεία της Αποκάλυψης. Διότι εάν δεν έχουμε την εσωτερική Αποκάλυψη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και την εξωτερική Αποκάλυψη. Αν ο Θεός δεν μας έχει φωτίσει, δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός λέει: κατανοείται με το φωτισμό του Θεού. Γι' αυτό είπε και στον Πέτρο: ο Θεός σε φώτισε και είπε σε αυτή την κουβέντα, ότι εγώ είμαι γιος του Θεού. Εσύ, γιατί άνθρωπος σάρκα, λέει, δεν το αποκάλυψε. Σάρκα και αίμα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να σου το πει αυτό και να το πιστέψει. Είναι απίστευτο. Εάν δεν έχουμε εμείς δική μας προσωπική αντίληψη, έστω και την ελάχιστη περί Θεού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα θεόπνευστα κείμενα. Τα ερμηνεύουμε διαφορετικά. Σχολαστικά. Δηλαδή συντακτικά τα ερμηνεύουμε. Τα ερμηνεύουμε σύμφωνα με την ιστορία και όπως ο Μαρξισμός που λέει θα δώσει ερμηνεία στο Ευαγγέλιο, ιστορική ερμηνεία. Μα δεν υπάρχει ιστορική ερμηνεία, υπάρχει ερμηνεία των πατέρων. Τελείωσε. Η Αποκάλυψη λοιπόν σημαίνει ότι συνεχώς βγάζω κάποια καλύματα από μέσα, βγάζω κάποια πέπλα, να το πούμε έτσι, διότι κάτω από αυτά τα πέπλα συνεχώς υπάρχει κάτι που ο άνθρωπος μπορεί να το δει, να φανερωθεί και να το δει. Και εγώ πρέπει να παραμερίσω τώρα όλα αυτά για να φτάσω να δεχθώ τι συμβαίνει κάτω από αυτά τα καλύματα. Και ή θα τα απορρίψω εγώ ή θα τα δεχθώ. Δεν υπάρχει τρίτος τρόπος. Όπως σε μια αίθουσα τραβάμε τις κουρτίνες για να δούμε τους πίνακες, ας πούμε, ότι είναι μια πινακοθήκη αυτή, πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε τις κουρτίνες από κάθε πίνακα για να τον δούμε, διότι οι πίνακες είναι σκεπασμένοι με διάφορα καλύματα. Ας υποθέσουμε το μουσείο αυτό σκεπάζει τους πίνακες για να μην φθύρονται. Μέχρι λοιπόν να ανακαλύψω το Θεό μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ύπαρξή μου, δεν μπορώ, δίχως πίστη, δίχως υποταγή στην Εκκλησία μας, αποδοχή αυτό που λέει η παράδοση, η ζωή της Εκκλησίας, ο Ιωάννης, οι Ευαγγελιστές, άμα δεν τα δεχτώ αυτά τα πράγματα και με ταπείνωση να τα δεχτώ ότι πραγματικά είναι αληθινά, δεν γίνεται. Όταν λέει ο άλλος ότι δεν είναι καλά γραμμένα τα Ευαγγέλια, γιατί βάλανε και βγάλανε. Δεν βάλανε και βγάλανε τίποτε, διότι ο Θεός δεν αφήνει να βάλουν και να βγάλουμε στα Ευαγγέλια. Ας μην ακούμε τους τυχαίους ανθρώπους, αλλά ας ακούμε τους επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι τα Ευαγγέλια και ο Όμηρος διατηρήθηκαν μέσα στους αιώνες. Γιατί γράφτηκαν σε χιλιάδες και εκατομμύρια αντίτυπα και δεν μπορούν να γίνουν παραχαράξεις, γιατί έχουμε τα πρωτότυπα. Έχουμε τα πρωτότυπα.
με αυτά που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Απόδειξη. Σκρίπτα μάναν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χρειαζόμαστε τη δική μας εσωτερική αποκάλυψη για να μας βοηθήσει αυτή η αποκάλυψη που έχουμε, η ψυχική μας αποκάλυψη μας επιτρέπει να προχωρήσουμε και στις αποκαλύψεις του Θεού, τα μεγάλα μυστήρια, διότι τα μυστήρια δεν σταματάνε ποτέ και ο Θεός συνεχώς αποκαλύπτεται από τους ανθρώπους και αυτό δεν θα σταματήσει, όπως λέει και κάποιος Άγιος, νομίζω ο Γρηγόρος Παλαμάς, ούτε μετά το θάνατο του ανθρώπου. Αλλά και μετά το θάνατο του ανθρώπου, ο Θεός συνεχώς θα αποκαλύπτει τον εαυτό του στους δικούς του, οι οποίοι θα είναι πλέον κατά χάριν θεοί, όπως μας λέει. Ο Θεός όμως επιτρέπει να υπάρχουν τα καλύματα αυτά, διότι θέλει να περιορίσει την ανθρώπινη αλαζονία, για να μην πει κάθε άνθρωπος, εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω, δίχως να ξέρω τα δόγματα της Εκκλησίας, δίχως να ξέρω τα Ευαγγέλια. Δεν μπορούν άνθρωποι αυτοί να το... Γι' αυτό οι ψευδοπροφήτες, βλέπουμε κατά χιλιάδες ψευδοπροφήτες στη γη, να λένε πάνω στην Αποκάλυψη σημεία και τέρατα. Ένα μόνο θα σας πω. Ψευδομάρες του Ιαχωά βρήκανε, λέει, ότι θα ζήσουν οι άνθρωποι μετά 1000 χρόνια μετά τον Χριστό. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξει 1000 χρόνια παράταση, λέει, της ζωής. Πώς το βγάζουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι? Δεν βγαίνει. Κανένας πατέρας δεν το είπε αυτό. Και είναι ένα μέσο σωτηρίας οι πατέρες μας εδώ που τα λέμε και η Εκκλησία η ίδια, διότι αυτοί ερμηνεύσανε με θείο φωτισμό και με τις συνόδους πολλά πράγματα και διευκρινίσανε πάρα πολλές ερωτήσεις μέσα σε αυτό που λέμε εμείς Ευαγγέλιο και οτιδήποτε. Αποκάλυψης λοιπόν Ιησού Χριστού, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που έδωσε, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή απεκάλυψε μυστικά και έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού και την οποία δίνει στον Ιησού Χριστό ο Θεός. Αυτό θα πει αποκάλυψη Ιησού Χριστού όταν βλέπουμε εκεί αυτά τα πράγματα. Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Πηγή λοιπόν της Αποκαλύψεως ή των Αποκαλύψεων είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν λέει αποκάλυψης Υιού του Θεού, διότι ο Υιός του Θεού με τον Πατέρα είναι ισότιμος. Και δεν μπορεί να δίνει το ένα πρόσωπο στο άλλο πρόσωπο, διότι και τα δύο πρόσωπα έχουν την αυτή γνώση. Έχουν τον αυτό σκοπό. Είναι ταυτισμένα στο ζήτημα της θελήσεως. Μία θέληση υπάρχει, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχουν δύο θελήσεις, αγαπητοί φίλοι, αλλά μία και μοναδική θέληση, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευτυχώς, όπως έχουμε πει, οι ερμηνείες αυτές έχουν γίνει από τους δικούς μας πατέρες και έτσι δεν υπάρχει λόγος να πελαγοδρομούμε σε ξένους συγγραφείς, όπως είναι αυτοί οι διάφοροι που έρχονται και μας κάνουν τους φωτισμένους. Έρχονται δηλαδή στη χώρα του φωτός να μας μιλήσουν για το φως. Και περιμένουν τα θύματα αυτοί οι ψευδοπροφήτες. Περιμένουν τα θύματα λοιπόν. Ας μην γίνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι θύματα αυτών. Και δεν γίνεται ένας πραγματικός Ορθόδοξος θύμα ενός ψευδοπροφήτη ή ενός γκουρού, διότι αισθάνεται μέσα την αλήθεια της Ορθοδοξίας αυτός ο άνθρωπος και γεμίζει τόσο πολύ που θα ήθελε να έχει ακόμα χώρο μέσα του για να μπορέσει να ακούσει περισσότερα και να μάθει περισσότερα από τους πατέρες μας. Τώρα θα σας απαντήσουμε σε μια ερώτηση που μας κάνει, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Σε μια ερώτηση που μας έκανε ένας αγαπητός φίλος, λέει πώς θα καταλάβουμε, λέει, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και όλα αυτά. Είπαμε και άλλες φορές ότι η Εκκλησία μας θα μας πληροφορήσει. Κανένας δεν μην έχει άγχος γι' αυτό. Θα υπάρξει η Εκκλησία μας η οποία δεν θα διαβρωθεί από τον Αντίχριστο. Ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η Εκκλησία του Χριστού δεν διαβρώνεται, δεν χαλάει, δεν φθήρεται, δεν εξαφανίζεται από τον Αντίχριστο. Θα υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού όταν θα υπάρχει ο Αντίχριστος και θα πληροφορεί τους ανθρώπους. Λοιπόν,
Είπαμε τρία είναι τα σημεία. Είναι πρώτο, όταν δούμε να χτίζεται ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος έχει γκρεμιστεί. Δεύτερος λόγος είναι ο Αντίχριστος όταν έρθει το 666. Και τρίτον, πριν ανακηρυχθεί μεγάλος Αντίχριστος, θα υπάρχουν οι δύο προφήτες του Θεού, οι οποίοι θα έρθουν και μας πληροφορήσουν. Ας κρατήσουμε μόνο αυτά τα τρία σημεία για να τα θυμόμαστε μια για πάντα. Ναός, οι δύο προφήτες και ο Αντίχριστος. Αυτά είναι τα πρόδρομα σημεία πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Δεν γίνεται Δευτέρα Παρουσία άμα δεν έχουν αυτά τα τρία. Ο ναός, οι δύο προφήτες, τα επαναλαμβάνω πολλές φορές. Ο ναός, οι δύο προφήτες, η ανοικοδόμηση του ναού, οι δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Ενόχ, και ο 666, ο Αντίχριστος δηλαδή. Μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ολόκληρους αιώνες οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να ανοικοδομήσουν τον ναό του Σολομώντος. Δεν μπόρεσαν, δεν ήταν δυνατόν. Να, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και Θεός ο οποίος βλέπει από πάνω και δεν αφήνει ορισμένες ενέργειες των ανθρώπων. Αλίμονο. Αν ο Θεός άφηνε τώρα αυτούς που θέλουν να ρίξουν τις ατομικές βόμβες, και να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο, σατανικοί άνθρωποι. Αυτοί μόνο και μόνο ζουν για να εκτελούν τα σχέδια του διαβόλου. Και το σχέδιο του διαβόλου ποιο είναι? Να καταστραφεί ο κόσμος. Είτε με ατομική έκρηξη, είτε με διαφθορά, είτε με πορνεία, είτε με μαγεία, είτε με οτιδήποτε. Αν λοιπόν δεν έχουν πέσει οι ατομικές βόμβες, νομίζετε ότι είναι αυτοί τόσο καλοί άνθρωποι που τις κρατούν με κλειδιά και δεν μπορούν να τις ανοίξουν όπως λένε κλπ? Όχι. Είναι ότι δεν επιτρέπει ο Θεός. Όταν επιτρέψει ο Θεός, θα πέσουν οι ατομικές βόμβες. Πότε? Δεν το ξέρουμε. Και μην ακούτε αυτούς που λένε ότι το ξέρουν, γιατί αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Ποτέ ένας πραγματικός, ολοκληρωμένος χριστιανός Ορθόδοξος δεν θα σου πει ημερομηνία. Άμα ακούσεις 2020, έχουμε ακούσει 1992, λέγανε πώς τον λένε αυτός, ο Νοστράδαμος. Το 2000 έλεγε ο Νοστράδαμος, το 1992 λέγανε κάτι άλλοι. Με το Μάστριχτ θα γίνει η ατομική έκρηξη. Πολλά. Οι Ιεχωβάδες ιδίως έχουν δώσει 5-6 φορές ημερομηνίες καταστροφής και Δευτέρας Παρουσίας. Δεν επέτρεψε λοιπόν να γίνει αυτό το πράγμα. Οι πέτρες του ναού θα είναι πελεκημένες, τετραγωνισμένες και λατωμημένες, όπως λένε οι πατέρες, έτσι, από μακριά, για να έρθουν και να τοποθετηθούν. Δεν θα φτιαχτούν στην Ιερουσαλήμ μέσα. Δεν θα χτυπηθεί καμία πέτρα για το ναό μέσα στην Ιερουσαλήμ. Πολλοί λένε ότι υπάρχει ο ναός, λέει κάπου στη Φλόριντα, δεν ξέρω, άλλοι λένε σε άλλα μέρη. Μπορεί να υπάρχει. Μερικοί λένε ότι μάλιστα οι πέτρες αυτές είναι εξόνυχος, πολύ ακριβές πέτρες. Ο όνυχας είναι ακριβή πέτρα. Και μερικοί λένε ότι τις έχουν και αριθμημένες οι πέτρες. Έστω, να το δεχτούμε, ότι είναι αριθμημένες οι πέτρες. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ακόμα το ναό να χτίζεται. Όταν ακούμε να χτίζεται ο ναός, είναι κοντά ο Αντίχριστος. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει το τέμενος του Ομάρ, εκεί στο μέρος που ήταν ο ναός, και πρέπει αυτό να φύγει. Δεν μπορεί μαζί με το τέμενος του Ομάρ να χτιστεί. Αλλά λένε τον χτίζουν υπόγεια και θα γίνει έτσι, λέει, θα έρθει προς τα πάνω και θα διαλυθεί το τέμενος του Ομάρ. Αυτά είναι υποθέσεις και φαντασίες μερικών και ίσως είναι και πραγματικότητα. Δεν το ξέρουμε. Κάποια από αυτά ίσως είναι και αποκαλύψεις κάποιων ανθρώπων. Ότι όμως βρίσκεται εκεί το τέμενος του Ομάρ είναι αυτό 100% εξακριβωμένο από τους ίδιους τους Εβραίους, οι οποίοι λένε ότι σε αυτό το σημείο ακριβώς, γιατί αυτοί ξέρουν ακριβώς πού ήταν και πόσα μέτρα απήχε από το ένα σημείο και το άλλο, ο ναός του Σολομώντος. Στο ναό λοιπόν που θα ανοικοδομήσει ο Αντίχριστος, θα ζητήσει προσκύνηση, θα ζητήσει να προσκυνηθεί. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικής, ώστε εαυτόν εις το ναό του Θεού, ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Θα καθίσει δηλαδή στο ναό του Θεού ως Θεός και θα αποδεικνύει με τα ψεύδωτα ότι είναι πραγματικά αυτός Θεός. Ποιος Ορθόδοξος, σας παρακαλώ, θα πιστέψει ότι αυτός είναι Θεός? Ποιος θα πιστέψει ένα τόσο βλάστημο πράγμα όταν ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο μοναδικός και άλλος δεν υπάρχει εκτός από τον Χριστό? Άρα θα πλανηθούν ποιοι? Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη κατεστραμμένοι πνευματικά, διανοητικά, έχουν χάσει το ακατοίκητο εδώ, το ηγεμονικό, όπως λένε οι πατέρες, έχει πάει περίπατο για να μπορεί να δεχτεί κάποιος τον Αντίχριστο σαν Χριστό.
Όχι λοιπόν. Ο Αντίχριστος δεν θα μπει ούτε σε εκκλησία ορθόδοξη που λένε μερικοί, αλλά στο ναό που θα χτίσει ο ίδιος ο Αντίχριστος, που θα είναι ο ναός της Σολομώντος και θα είναι στο σημείο που έχει χτιστεί παλιότερα ο ναός της Σολομώντος. Αν δείτε λοιπόν, ή κάποιος άλλος, κάποια ημέρα των ημερών, να χτίζεται ο ναός αυτός του Σολομώντος, τότε να πείτε ανεπιφύλακτα ότι ο Αντίχριστος είναι στις ημέρες μας. Αν δεν το δείτε αυτό το σημείο, μην το πείτε, διότι θα είσαστε τελείως έξω από τα πράγματα. Σε αυτό το χώρο λοιπόν υπάρχει σήμερα το τέμενος του Ομάρ. Είναι ένας μουσουλμανικός, πάρα πολύ ωραίος εξωτερικά, είναι περίφημος από τέχνη, χριστοτεχνημένος ναός. Και αυτό το τέμενος του Ομάρ, τι θα γίνει? Μερικοί Εβραίοι, σιωνιστές όπως λένε, αυτό τεινάζεται λέει στον αέρα μέσα σε μια νύχτα. Πώς θα τον τεινάξουν μέσα σε μια νύχτα στον αέρα το ναό των μουσουλμάνων και τι αντιδράσεις θα έχουν? Έτσι θα αφήσουν οι μουσουλμάνοι ξαφνικά να τεινάχτει στον αέρα? Κάτι θα γίνει. Από εκεί λοιπόν θα αρχίσει ο Αντίχριστος, εκεί θα τον προσκυνούν, θα πηγαίνει ο κόσμος να τον προσκυνάει και θα κυβερνάει από εκεί όλο τον κόσμο, διότι όπως λέει η Αποκάλυψη θα του δοθούν οι εξουσίες όλων των άλλων βασιλέων. Βασιλεύς θα πει, πρωθυπουργός, ηγεμόνας, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις, πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι γενική έκφραση. Δεν σημαίνει μόνο εστεμένος βασιλιάς, αλλά και αυτός θα πάει σαν βασιλιάς εστεμένος. Διότι στο δολάριο υπάρχει ο Αντίχριστος επάνω. Γράφει το δολάριο το 666. Κάποια δολάρια που είχαν, ψάχτε το κι εσείς και θα βρείτε. Να δείτε πως τον έχει το 666 και τον Αντίχριστο εστεμένο βασιλιά καθισμένο με σκύπτρο. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται αυτοί. Αλλά και οι χιλιαστέ είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου, διότι οι ερμηνείες που κάνουν είναι ακριβώς έτσι. Όποιος ξέρει πραγματικά πώς θα γίνει το σχέδιο του Αντιχρίστου και των μικρών Αντιχρίστων, γιατί υπάρχουν και μικροί Αντίχριστοι στην εποχή μας. Ο κορυφαίος Αντίχριστος θα έρθει εκεί που έχει καθοριστεί από τον Θεό. Και ο Αντίχριστος θα είναι εκείνος ο αρχηγός της νέας εποχής. Θα πει δηλαδή ότι τώρα τελείωσε η εποχή του Χριστού, όχι μόνο στα χαρτιά όπως λένε σήμερα, αλλά και στην πραγματικότητα. Και θα δώσει μια τρίτη διαθήκη. Είδατε που υπάρχουν, τελείωσε ο χρόνος, είδατε που υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα, η τρίτη διαθήκη που λένε, είναι ένα δόγμα παλαιών όμως. Και οι Μορμόνοι μιλάνε για τρίτη διαθήκη και ο Μουν, ο Κορεάτης, λέει ότι κρατάει την τρίτη διαθήκη. Και πολλοί άλλοι το λένε, όλοι οι ψευδοροφήτες, οι ψευδόχριστοι λένε ότι έχουν την τρίτη διαθήκη. Ποια είναι όμως αυτή η τρίτη διαθήκη? Αυτό να πούμε και να τελειώσουμε, είναι η καλλιεργουμένη κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψης περί της απειρχαιώσεως του χριστιανισμού, που την υποστηρίζουν και οι κοσμικοί κύκλοι και οι οικουμενιστικοί κύκλοι. Όχι οικουμενικοί, όπως η Ορθοδοξία είναι οικουμενική, αλλά οικουμενιστικοί κύκλοι. Έτσι, γι' αυτό ο οικουμενισμός, όπως λέει και ο Άγιος του Σάροφ, ο Σεραφείμ, θα δημιουργήσει ο Αντίχριστος την τρίτη καινούρια κατάσταση που θα ονομαστεί από αυτούς που θα την υποστούν η τρίτη διαθήκη. Οι διαθήκες όμως είναι δύο, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Μετά τον Χριστό τελείωσαν οι διαθήκες για εμάς τους Ορθοδόξους, περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και ας πούμε, ελθέ Κύριε Ιησού Χριστέ, ελθέ. Εδώ τελειώσαμε αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εποχή, την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.